Μαξίμοβιτς, πολύ καλή εκτέλεση, όλος ο κόσμος για την μπάλα, υποπίεση. Αραπούλη ήταν κοντά στην μπάλα που ήρθε από τον αέρα και έχασε ύψος εκεί που το ήθελε ο Μαξίμοβιτς στην εκτέλεση. Πήρε τους 4 βαθμούς στα 2 παιχνίδια που ακολούθησαν. Κόρνερ τώρα για τον Πανιόνιο, καλή κεφαλιά, καλό πάτημα. Εδώ ο Πανιόνιος είχε τον παίχτη παραπάνω, άργησε πολύ ο Αραμπούλη να παίξει με τον Τσιλούλη. Μολό. Ζαχίτ. Ένα ακόμη σουτ, καταπληκτικό γκολ από τον Ζαχίτ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στη Νέα Σμύρνη στο 20. Στο 4 ο Ζαχίτ απείλησε για πρώτη φορά. Δείτε ξανά πόσο ωραίο ο Ζαχίτ συνεργάζεται με τον Μολό. Παίρνει θέση, παίζει με πλάτη στην εστία, αλλά βρίσκει τρόπο να γυρίσει την ώρα που πρέπει. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Κότνικ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 1-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα χωρίς τον γκολ του να έρχεται από την άσπρη βούλα του σημείου του πέναλτι. Που ξεκίνησε επί της ουσίας από μια ακόμη προώθηση του Σέκεφελντ από το κέντρο της άμυνας. Ζαχίτ. Με ωραία αγγίγματα στην μπάλα από τον Δόνη, στον Ινσούα, σημαδεύει τον Περέα, τον μοναδικό διαθέσιμο. Η κάθετη παίζει ωραία με τον Μαξίμοβιτς που προλαβαίνει τον Μπουζούκι. Στέλνει την μπάλα στο Σαραμαντά, αυτός κάνει το ίδιο ακριβώς κόλπο στο Γιόχανσον που έκανε και λίγο πριν. Η πρώτη στο παιχνίδι είναι στον παίχτη του Παναθηναϊκού. Με δεύτερη προσπάθεια ο Μολό, γιατί στην πρώτη το σταμάτησε ο Μαξίμοβιτς, δημιουργεί προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ο Περέα πετάει την μπάλα μπροστά, είναι γρήγορος, το κυνηγάει ο Σαραμαντάς και προλαβαίνει, πηγαίνει αυτός πρώτος την μπάλα. Ο πρώτος Κύπριος, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση που αυτή είναι που μας έχει αφήσει το παιχνίδι σε διακοπή. Υπάρχει έλεγχος VAR για την προηγούμενη φάση και συνδεόμαστε και με την αίθουσα στο κτίριο, στο Μαρούσι. Ο Ευαγγέλου, ο οποίος περιμένει από τον Τζοβάρα που είναι ο διετής VAR και τον βοηθό τον Μεϊντάνα να του πούνε τι γίνεται, τι υπάρχει. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ευαγγέλου. Βάζει το χέρι στην τσέπη, καλεί κοντά του το Μανιάκι και του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Μαξίμοβιτς σε μία ακόμη δυνατή μονομαχία με τον Κουρμπέλη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό και κίτρινη στο Μαξίμοβιτς, προφανώς για τη διαμαρτυρία που ακολούθησε της υπόδειξης και όχι για το φάουλ αυτό καθεαυτό. Ρα, περιμένει ο Μολό ακριβολισμένος. Ο Γάλλος άφησε στον Ινσούα το σούτ με το αριστερό, η μπάλα στο δοκάρι. Δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 45. Έχουν μαζευτεί όλοι σας στην κλίνωση εκεί γύρω στο πέναλτι να έχουν δημιουργήσει έναν κύκλο. Ο Μπουζούκης με το αριστερό έκανε το σούτ, την μπάλα και στο δοκάρι και στο Κότνικ. Βρίσκει στην πλάτη του Σλοβαίνου και πάει κόρνερ. Εδώ δείτε, έχουν μαζευτεί όλοι στο πέναλτι και έχει μείνει πολύ χώρος για τον Μπουζούκη που σημαδεύει με το αριστερό την κλειστή γωνία του Κότνικ. Μόνιμο εκτελεστή δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που γίνεται από τον προθυμένο Ευαγγέλου. Πάει ο Μανιάτης, πάει και ο Γιόχανσον. Η μπάλα παίρνει ύψος. Διούδης δεν ευνηδιάστηκε. Προσπάθεια, μένει κάτω ο Μανιάτης. Εδώ αυτός είναι ο λόγος. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Γιόχανσον. Ζαχίτ. Με χώρο. Γιόχανσον στην προώθηση. Έκανε σέντρα. Ο Ζαχίτ με το κεφάλι. Ο Κότνικ σε τεράστια επέμβαση. Κόρνερ. Στο 51. Στο δεύτερο ημίχρονο τη δημιούργησαν εξ ολοκλήρου ο Γιόχανσον με τον Ζαχίτ. 83 νίκες σε 122 παιχνίδια. Ζαχίτ πρόλαβε, κράτησε την μπάλα εντός παιδιάς. Γυρίζει, πέρασε από τον Μπουζούκι, ανεφαίνει ο Κουρμπέλης για να κρατήσει ψηλά τον Παναθηναϊκό. Γιόχανσον με Μπουζούκι στην εργασία. Ο Σουηδός ο Κότνικ. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Διούδη σε ρόλο αμυνόμενο. Με το αριστερό ο Μιλόγεβιτς, καλό το χτύπημα, περνάει από όλους η μπάλα και πάει out. Αυτή που τρέχει σήμερα η δέκατη. Ωραίες κινήσεις από τον Μιλόγεβιτς που ανοίγει στον Καμαρά. Έκανε σέντρα στην παράλληλα προς την εστία. Η μπάλα περνάει εκτός. Φωνάζει ο Τσιλούλης. Η υπόδειξη του Ευαγγέλου είναι για κόρνερ. Εδώ ξανά από την πολύ ωραία πάσα του Μιλόγεβιτς. Η σέντρα από τον Καμαρά. Πηγαίνει τώρα και στην εκτέλεση αυτού του κόρνου με το αριστερό. Διούδη σταθερά. Είναι ο Γκία Ζαχίτα από τον κόρνο, αλλά δεν τη δέχτηκε.
προσφέστη Ισπανιόλη. Μπαίνει πολύ καλά στη φάση ο Μπουζούκης, παίζει με το Ζαχή, την έφερε στο αριστερό, χάνει την ευκαιρία σε πρώτο χρόνο, γυριστό. Στη συνέχεια σταθερά ο Κότνικ. Σε πρώτο χρόνο του είπε όχι ο Ευαγγέλου που άπλωσε το κορμί μπροστά στον σκόρερ του Παναθηναϊκού. Λίγο πριν ο Ζαχή με ωραίες προσπάθειες, εδώ είναι ο Ευαγγέλου που βγάζει την άμυνα, στη συνέχεια το γυριστό από τον Ζαχίδ. Δεν παίρνει τον γκολ που έψαχνε, λίγο μετά το φάουλ του Ινσούα στον Ευαγγέλου. Σέγκεφελτ. Παίρνει πάλι τα μέτρα, αυτή τη φορά φτάνει μέχρι και τη μεγάλη περιοχή, ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ο Μανικολάου στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. 17ο δικό του παιχνίδι στη Super League. Η σέντρα διόδησε εύκολα. Τώρα στο κόρνερ. Και σε αυτή τη στιγμένη μπάλα ο Μιλόγεβιτς με το αριστερό εκτελεί αυτό το κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, ο Διούδης ελέγχει απόλυτα τη φάση. Χατζηθεοδωρίδης. Τέλος. Τέλος το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, ο Παναθηναϊκός παίρνει με το γκολ του Ζαχή το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μαζί με τους τρεις βαθμούς της νίκης παίρνει και ένα παίχτη, κερδίζει ένα παίχτη και αυτός είναι ο Ζαχή, είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού.